Διαδικτυακός σταθμός η ροή. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι κυριότερες ειδήσεις από το διαδικτυακό σταθμό η Παύλα Ροή. Στον προκρούστη τελευταίες φοροαπαλλαγές, το κόψιμο ή ακόμα και την πλήρη κατάργηση των τελευταίων 700 φοροαπαλλαγών που κοστίζουν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ρίχνει προεκλογικά η κυβέρνηση ώστε να αποφύγει τη λήψη πιο επώδυνων μέτρων. Παράλληλα μηχανεύεται χανεύεται τρόπους για να μην πλημμυρίσει ο προϋπορρογισμός από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν φτάσει αισίως τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εθνικοί εργολάβοι παντακάλλαντα στο Υπουργείο Υποδομών και το τελευταίο δεκαήμερο του 2014 έλαβαν πάνω από 92 εκατομμύρια ευρώ παρά το γεγονός ότι τα έργα στους αυτοκινητόδρομου είναι και πάλι εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Την παραμονή τη Πρωτοχρονιά, ο Μιχάλη Χρυσοκοϊδης υπέγραψε απόφαση με την οποία η κοινοπραξία, που έχει αναλάβει την εθνική οδό Αθηνών Πατρών, θα πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ω την τρίτη δόση τη πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, που προβλέπει η Συμφωνία του Νοεμβρίου του 2013. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 238 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μέσα σε ένα χρόνο έχουν δοθεί τα 158 εκατομμύρια και με τη νέα απόφαση θα φτάσουν τα 188 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Άριο Πάγο με αποφασί του υποχρέωσε την ανώνυμη γενική εταιρεία Τσιμέντων Ηρακλή να καταβάλει 26 κατοίκου του οικισμού Αγία Μαρίνα στη θέση μικρόβαθη χαλκίδα στο συνολικό ποσό των 78.000 ευρώ ω χρηματική ικανοποίηση λόγω τη ηθική βλάβη που υπέστησαν από την προσβολή τη προσωπικότητά του, η οποία υπήρθε από τη ρήπανση την οποία προκαλεί η τσιμεντοβιομηχανία από το εργοστασιό τη. Οι κάτοικοι του, οι κάτοικοι του επίμαχου οικισμού είναι σε πλήρη απόσταση από το εργοστάσιο, υποστηρίζουν ότι η τσιμεντοβιομηχανία με βιομηχανία για να αποφύγει το κόστο των σχετικών δαπανών δεν τηρεί του προβλεπόμενου από την άδεια λειτουργία τη περιβαλλοντικού όρου, ενώ αρνείται να λάβει μέτρα για την καλή συντήρηση και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου τη. Ανοιχτά για μία ακόμη μέρα τα διόδια στο άκτιο, καθώ οι απολυμμένοι εργαζόμενοι παραμένουν στο χώρο και όπω αναφέρουν, περιφρουρούν το δικαίωμα τη εργασία του. Οι 18 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς και οι 5 συναδελφοί τους, οποίους δεν ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας πριν από δύο μήνες, παραμένουν στο χώρο και όπως καταγγέλουν, η νέα εταιρεία Αττικές Διαδρομές που ανέλαβε τη διαχείριση των διοδίων, προσέλαβε νέους εργαζομένους κάτω των 25 ετών με χαμηλούς και επιδοτούμενους μισθούς, στέλνοντας το δρόμο 23 οικογένειες. Παρατείνεται η θητεία τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του αε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράθεση τη αιτία του διοικητή του Κυβερνητικού Επιτρόπου, καθώ επίση και το μιλών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλιση Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώ και των συμπληρωματικών του. Μάλιστα, ο λόγο που κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί η θητεία του ΔΟΣΟΥ είναι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού ασφάλεια Ελεύθερων Επαγγελματιών και στην καταβολή των συντάξεων στου δικαιούχου. Δυστάρεστη έκπληξη περίμενε του 250 εργαζόμενου τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη ΑΕ με την άφηξη τη νέα χρονιά, αφού όπω κατήγγειλε ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία του Χριστόδουλο Βαρκάκη, πήγαμε να πληρωθούμε το μισθό μα στην τράπεζα και δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ. Ψάχνοντα το τι συμβαίνει, πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμών κατόπιν εντολή του καθαριστή. Μου είπαν ότι αυτό έγινε προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα αναφορικά με τι ωφελέ τη εταιρεία στου τεστ που ανέρχονται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στην Άρι, στη Λάρισα, όπου ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο σε ξενοδοχείο τη πόλη, από μερίδα πολυμένων σχολικών φυλάκων, οι οποίοι φόραζαν τα συνθήματα κατά του Σαμαρά και τη κυβέρνησή του. Τα αίματα άναψαν όταν κάποιοι από του παρευρισκόμενου για την ομιλία απάντησαν στου διαμαρτυρόμενου με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακριτική επέμβαση τη αστυνομία. Και πάμε τώρα στι διεθνεί μα Και επίσημα μέλο τη Ευρασιατική Οικονομική Ένωση Αρμενία από χθε ενώνοντα τι δυνάμει τη με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν στο νέο ευρύ σχήμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει ενιαίο πόλο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρε τη Ευρασιατική Οικονομική Ένωση προσβλέπουν στην πλήρη απεξάρτηση από το δολάριο και το ευρώ, στι αμοιβέ συναλλαγέ και τη στροφή στα εθνικά νομίσματα όπω το ρούβλι, το ρούβλι Λευκορωσία, το Καζάκι Κατέντε ή τα αρμενικά Ντραμ από το 2025. Στο τιμόνι των Μπρίξ η Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου την εκπεριτροπή προεδρία των BRICS, οι πέντε μεγαλύτερε δηλαδή αναπτυσσόμενε οικονομίε του πλανήτη, η Βραζίλια, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, ανέλαβε από 1η Ιανουαρίου του 2015 η Ρωσική Ομοσπονδία. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προ τον Ινδό ομολογό του, Τζέικομπ Ζούμα, από τον οποίο παρέλαβε τη σκητάλη, ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε να ενισχύσει την θέση των BRICS στη διεθνή σκηνή τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Οι πέντε αναδυόμενε χώρε του πλανήτη συνθέτουν περίπου το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ ελέγχουν συνδυαστικά μια οικονομία υψους 13,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Κυρίε και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσει από το διαδικτυακό σταθμό, η σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου του 2015. διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Μουσική Συνεχής πηγή παροχή σκέψης.